Λοιπόν, κύριε Σιγήρη, μια δεύτερη καλησπέρα. Πιο κανονική αυτή τη φορά. Καθώς από εδώ και πέρα έχουμε Fight Club. Μαζί μας είναι ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, θυμίζω, από το κινητό γραφτές σου πρέπει να είναι ένα διάστημα στο 1969031 η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr, κλικάρετε στο Radio Live, πάνω δεξιά στην κεντρική. Ανοίγει ο Media Player, μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Ράμα για 05@yahoo.gr, τα email σας, fightclub2.0, για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Σε Google Play Store και App Store το ίδιο πράγμα, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr, το site της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τσαούσης και ο κύριος Κώστας. Ακόμα σκοτεινές δυνάμεις τον κρατάνε στο σπίτι, γιατί δεν ξέρω. Άλλα λένε τα φαρμακεία, άλλα λένε οι άλλοι. Δεν ξέρω. Γεια σας. Γεια σας. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα ότι με περνάει μέσα Κωνσταντίνα και μου λέει, αλλά σε περνά, ο Γιάννης είναι μέσα. Η δύναμη της συνήθειας. Εντάξει, ναι, τρομερό έτσι. Ναι, Γιάννη μου, κάποιοι μας πολεμάνε, άλλα βγάζουν των φαρμακείων τα rapid, ναι. Μετά έκανα στην ΕΡΤ, έβγαλε θετικό, εντάξει. ένα πλέξιμο. Εντάξει, αλλά τι ένα να πλέξιμο. Πεις τώρα, τι να πεις τώρα, ότι ξέρει το φαρμακείο και δεν ξέρει η ΕΡΤ. Τι να σου πω τώρα, για να μην το ρισκάρουμε και φαρμακώσουμε κανέναν άνθρωπο, ναι. Μου είπα να μείνω όλες δύο μέρες μέσα. Και βλέπουμε. Κώστα. Και να βγουν καλά. Και βλέπουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Τι κάνετε? Μπορείς να πάει. Καλά. Είμαστε καλά και προχωράμε. Δεν ήταν ωραίο αυτό με την εθνική πάντως που είδα. Όχι, δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν. Ήταν αισθητικό. Ενώ τις προάλλες ήταν ωραίο αυτό που βλέπαμε. Ήταν, ναι, πιο ωραίο, πας περιπτώσει. Είχε πέντε πράγματα της προκοπής. Σήμερα από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι ούτε το Πέλκα, ας πούμε, που ίσως και να ήταν ό,τι πιο ωραίο είχε να δείξει η εθνική. Δυστυχώς για 90 τόσα λεπτά δεν είδαμε τίποτα ωραίο. Τα πράγματα για την εθνική δυστυχώς είναι δυσίωνα, όχι λόγω του σημερινού, αλλά λόγω του ότι οι ποδοσφαιριστές θα πάνε τώρα 1,5 μήνα, 2 πιθανώς κάποιοι, 50 μέρες σίγουρα, με φουλ μπάλα. Ναι. Και μετά θα πρέπει να μαζέψουν το μυαλό τους και χωρίς να ξαναπαίξουν όλοι μαζί παρά μόνο σε οικογενειακό διπλό στον Άγιο Κοσμά, θα πρέπει να παίξουν μετά 4 παιχνίδια σε 10 μέρες. Πράγμα που η εθνική ομάδα δεν είναι καθόλου συνηθισμένη να κάνει. 4, ναι, επίσημα σε 10 μέρες. Απ' την άλλη μεριά, το ότι θα πάνε να παίξουν φουλ παιχνίδια τώρα δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή θα είναι σε μια φάση που θα είναι κακό, σε φουλ αγωνιστική ετοιμότητα. Οπωσδήποτε. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω διότι μεταξύ τους ότι δεν θα βρεθούν καθόλου είναι προφανώς είναι πρόβλημα. Αλλά πάντα αυτό δεν είναι πρόβλημα για τις εθνικές. Ναι. Για όλες τις εθνικές. Είναι. Με τους ρυθμούς που κινούνται οι σύλλογοι, δεν είναι ένα τρομερό πρόβλημα για τις εθνικές ότι δεν βρίσκονται ποτέ. Είναι, δεν το συζητάμε. Και το πρόβλημα που έχουμε εμείς θα το έχουν πιθανώς και άλλες χώρες, αλλά εμάς η δικιά μας εθνική μας νοιάζει. Και γι' αυτό τη συζητάμε. Τέλος πάντων. Θα δούμε, εντάξει. Τέλος πάντων, όπως δεν ενθουσιαστήκαμε προχθές στο προηγούμενο παιχνίδι, τέλος πάντων, που ήταν καλύτερη εικόνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να απογοητευόμαστε μετά το σημερινό. Εμένα πιο πολύ να σου πω την αλήθεια, με ανησυχούσε να έπαιζε η εθνική καλά, ξέρεις, με ένα καινούριο προπονητή. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να βρεις μια εθνική που, ξέρω εγώ, θα παίζει πολύ καλά, θα ήταν λίγο ανησυχητικό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δηλαδή, καταρχάς θα σημαίνει ότι δεν θέλανε να παίξουν με τους προηγούμενους. Αν ξαφνικά παίζανε τόσο αισθητά καλύτερα, ας πούμε. Σωστό. Εντάξει, πρέπει να το βρει και ο Πογιέτ και πρέπει να καταλήξει και όλα στους παίχτες που του κάνουν τη δουλειά και σε αυτούς που μπορούν να του κάνουν κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του, που δοκιμάζει, έχουμε δει. Παίχτε σε άλλες θέσεις από αυτές που παίζουν κανονικά κλπ. Εντάξει, αυτή είναι και η λογική των φιλικών, να δοκιμάσουν και όπως πράγματα που κάπως θα έχει στο μυαλό του, να δει αν έχουν κάποια εφαρμογή ή δεν έχουν στο παιχνίδι. Και ό,τι και να συζητάμε τώρα για τη Ρουμανία και για το Κόσοβο, το θέμα είναι τι θα κάνουμε στα επίσημα. Αυτό είναι όλο το θέμα, γιατί είναι και τέτοια αντιπάλη που πάλι υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει πάνω από το κεφάλι μα να κερδίσουμε. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζει με ομάδες δηλαδή που λες πάω να κάνω την έκπληξη ή πάω και ό,τι βγει, πας να κερδίσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, στον όμιλο που είμαστε, ναι, θεωρητικά το πρέπει υπάρχει, δεν το συζητάμε. Είμαστε, ας το πούμε, το όνομα του ομίλου κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
Και επειδή και την προηγούμενη φορά πάλι στο Nations ήμασταν το όνομα και δεν τα καταφέραμε, είναι ακόμη πιο μεγάλο το πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Ισχύει. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, ναι, δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί σε τέτοιο, αλλά δεν ξέρω γιατί διασκεδάζουμε προφανώς την, την απαλεψιά μας γενικώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, σήμερα έγινε σίγουρα. Διασκεδάζουμε την απαλεψιά μας στα κοινωνικά δίκτυα τουλάχιστον. Ναι. Καμιά φορά ασχολούμαι με ένα θέμα όλη τη μέρα. Δηλαδή σήμερα σχεδόν ήταν, ξέρεις, πανελλήνια. Παγκόσμια μέρα, Will Smith. Παγκόσμια, ήταν πανελλήνια, ήταν σίγουρα. Και παγκόσμια ήταν. Και παγκόσμια, νομίζω, ναι. Και παγκόσμια. Και παγκόσμια. Έπαιξε παντού, δηλαδή. Παντού. Παντού, παντού και όλη τη μέρα. Δηλαδή δεν τελείωνε, δεν ξεφούσκωνε. Μπορώ να την ονομάσουμε εμείς και μόνο εμείς και να το κοινωνήσουμε παγκοσμίως, παγκόσμια μέρα Αθήνης Τσούνη. Ναι, αν ρωτάς εμένα. Ναι, στην οπωσδήποτε. Πραγματικότητα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, εντάξει, με 25 χρόνια διαφορά. Ναι, αλλά κάποια στιγμή τέλος πάντων, ξέρεις, όπως η φέτα είναι ελληνική και μόνο ελληνική, ναι, κάποια πράγματα είναι ελληνικά. Τι να κάνουμε, τα έχουμε κάνει πρώτοι. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πολύ παλιά. Εντάξει, έχει πλάκα που κάποιοι, ξέρω εγώ, αναλόγως με το ποιος ρίχνει το χαστούκι ή ποιος δέχεται το χαστούκι, άλλοτε γελάνε ή άλλοτε εξοργίζονται. Ναι. Δηλαδή το χαστούκι είναι χαστούκι. Ναι. Είναι μια μορφή βίας. Δεν έχει να κάνει με το ποιος ρίχνει το χαστούκι και ποιος το δέχεται. Δηλαδή αν συμπαθείς αυτό που το ρίχνει ή συμπαθείς αυτό που το έφαγε. Δεν είναι αλακάρ το χαστούκι. Ναι, δεν είναι αλακάρ το χαστούκι. Θα σου πω, επειδή νομίζω πια το έχω διαβάσει σχεδόν όλα σήμερα, όλων των ειδών της απόψης. Αυτό όμως το διάβασες πουθενά, δεν είναι αλακάρ το χαστούκι, το διάβασες. Όχι, το διάβασες. Αυτά, εντάξει, αυτά τα λες, αυτή τη σοφία εσύ την εσύ γι' αυτό σου λέμε κάτι καινούριο εδώ τώρα, δεν λέμε τώρα τα ίδια. Οπωσδήποτε. Αλλά επειδή διάβασα όλες τις πλευρές, δηλαδή ρε παιδί μου από το καλά του έκανε μέχρι το, δηλαδή ας πούμε μία άκρη είναι από το να γιάσει το χέρι του, ναι, μέχρι το τύπου σχεδόν να ποινικοποιήσουμε τα αστεία, ναι, ξέρεις, και everything in between που λέμε στο χωριό μου, ναι, και αφού αλίμονο πια, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπου στο νούμερο 4.852.535.764. Είναι ο αριθμός μας, ενώ για να καταθέσουμε την άποψή μας και εμείς, έτσι. Ναι. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Σε μένα αυτό το πράγμα πρέπει να σου πω, περισσότερο από όλα αυτό που που με έκανα να σκεφτώ, είναι ότι ήταν, πρέπει να σου πω ρε παιδί μου, λίγο ψυχάκι η φάση για το Will Smith. Ναι. Έβγαλε λίγο φάση ψυχάκι, δηλαδή. Δεν σου φάνηκε καθόλου στημένο, δηλαδή, όχι, έτσι. Όχι, δεν μου φάνηκε στημένο. Δηλαδή ο τρόπος που βάδισε προς το μέρος του, ο τρόπος που την έχωσε, ο τρόπος που γύρισε το κεφάλι του Chris Rock και μετά με την απόλυτη ψυχραιμία που σηκώθηκε και έφυγε. Ναι. Και μετά ο τρόπος που του φώναζε από κάτω, μην ξαναπιάσει τη γυναίκα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι εκτός αυτού και ανεβαίνει να ρίξει ένα χαστούκι, δεν γυρίζει μετά μεταβολή και φεύγει ψύχρεμα προς τα πίσω. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν. Ακριβώς γι' αυτό, ενώ όντως όλο αυτό που λες μοιάζει με κάτι στημένο. Ναι. Νομίζω ότι δείχνει το πόσο ψυχάκι είναι ο Will Smith. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα πράγμα, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, απολύτως, πώς να σου πω, μη λογικό αυτό. Δηλαδή, όλη η ακολουθία των λόγων και των κινήσεων του Will Smith δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σε ψυχική ισορροπία. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γελάει με το αστείο, ναι, σε πρώτη φάση. Το είδαμε, ναι. Ναι, και 10 δευτερόλεπτα αφότου έχει γελάσει με το αστείο, θυμάται, ξέρω εγώ, τι του είχε πει το 16, και ή γυρίζει και βλέπει τη γυναίκα του και ξέρω, καταλαβαίνει ότι έχει πειραχτεί, και σηκώνεται και πάει και τον χαστούκιζει. Αλλά καπακοτά, ναι, αφού πάει και τον χαστούκιζει, δεν σηκώνεται να φύγει, αλλά γυρίζει, ναι, πίσω, κάθεται, τον βρίζει, ναι, τον ξαναβρίζει. Και μετά περιμένει, πας και πάρει το Όσκαρ. Και μετά πάει και παίρνει το Όσκαρ, ας πούμε, και λέει κάτι κάτσε ρε φίλε. Δεν μπορεί, δεν γίνονται όλα. Ναι. Δεν γίνονται όλα, ρε Will Smith. Ξέρω, ίσως για όλα αυτά που είπες εμένα μου φάνηκε κάπως προμελετημένο το έγκλημα. Ναι. Δηλαδή,
έχει μια αντίδραση καθόλου φυσιολογική και ταυτόχρονα πολύ, πολύ νυφάλια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε ξέρεις, ή όντως είναι ψυχάκι, ας πούμε, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ξέρεις, τρώει διάφορες εναλλαγές ανάμεσα στα διάφορα που έχει στο κεφάλι του, ή είναι ένα πράγμα σκηνοθετημένο που ξέρεις, και προμελετημένο και μιλημένο, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο ντόρο γύρω από τα Όσκαρ που κάπως τελευταία χρόνια περνάνε και δεν ακουμπάνε. Ναι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Μου φαίνεται ακραίος τρόπος για να τραβήξουν το ενδιαφέρον τα Όσκαρ, θέλω να σου πω. Μου φαίνεται πολύ. Αλλά δεν είπα ότι έγινε επίσημα, ναι, ξέρεις, ναι. Ότι μπορεί να έγινε μια συνεννόηση αναμετάξυ μας, κάπως, ας πούμε. Εγώ λέω ότι είδα τον, ξέρεις, τον λίγο παράλογο διχασμό ενός ανθρώπου, ναι, ο οποίος βρίσκεται στην πιο, όπως να πω, ακριβή γιορτή του κόσμου και νομίζει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και να είναι ok με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, και να γελάσουμε και να ρίξουμε χαστούκι, αλλά μετά και να πάρουμε το Όσκαρ και να μην ζητήσουμε συγγνώμη. Από τον παθόντα τουλάχιστον. Ναι, και να συνεχίσουμε, ναι, να είμαστε φανταστικοί τύποι. Μα δεν γίνονται όμως όλα αυτά, ναι, μαζί. Εντάξει, επειδή έχει τύχει, φαντάζομαι, όλοι και οι άνθρωποι μας ακούνε και εμείς να δούμε παλιότερα, αν όχι ολόκληρες τις τελετές απονομής, να δούμε μεγάλα κομμάτια ή να δούμε το κομμάτι της παρουσίασης. Έχουν ακουστεί πολύ χοντρές χοντράδες όλα αυτά τα χρόνια, ναι, από τους ανθρώπους που παρουσιάζουν τις τελετές απονομής στον Όσκαρ. Αυτό που υπόθηκε τώρα δεν ήταν. Δεν ήταν. Θυμίζω ότι στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια ανθεί ένα πολύ συγκεκριμένο είδος μικρών talk show, τα οποία συνήθως βρίσκουμε τη μορφή βίντεο, που γίνεται roasting κανονικό. Δηλαδή, ναι, καλούνται, ας πούμε, τύποι, ναι, ναι, οι οποίοι κάθονται σε καναπέδες και ανεβαίνει ένας-ένας και κράζει όλους όσους είναι από κάτω. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό το επιπροσωπικού κράξιμο την τελευταία πενταετία ανθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ κακόγουστο και πάρα πολύ. Ναι, και ξέρεις, μόνο επιπροσωπικού. Ναι, δεν, ναι, είναι, ναι, γενικά, είναι μόνο επιπροσωπικού πια. Είναι μόνο. Πολύ άθλιο εγώ προσωπικά. Ναι. Δηλαδή, όσες φορές επειδή έχω κάτι να δω, είναι ένα πράγμα το οποίο μου προκαλεί τεράστια αποστροφή. Αλλά, πάση περιπτώσει, οκ, ξέρεις, αν το βλέπουν ως σάτυρα, ως χιούμορ, και ξέρεις, δεν παρεξηγούνται αυτοί, δεν πέφτει με ένα λόγος. Αλλά εγώ μιλάω για τις τελετές των Όσκαρ, δεν μιλάω για αυτό που λες. Ναι. Δηλαδή, από, ναι, ξέρω εγώ, Ζερβέ μέχρι, ναι, Κρίσταλ, πρόσωπο, μέχρι οποιοδήποτε. Επίσης, προσωπικού μου, γιατί σου λέει να πούμε κάτι, ξέρεις, για τον καθένα εκεί πέρα. Βέβαια, ναι, σε αυτό υπάρχει ο ορθός αντίλογος ότι συνήθως, παιδιά, οι ομιλίες των Όσκαρ είναι γραμμένες πολύ καιρό πριν και είναι γραμμένες μέχρι και οι ανάσες. Ναι. Πώς γίνεται να φύγει τέτοιο πράγμα. Αυτό, θέλω να πω, ρίχνει νερό περισσότερο στο μήλο αυτό που λέω ότι μάλλον ήταν στημένο. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται τώρα Chris Rock τώρα να πει τέτοιο πράγμα. Μα, εγώ θέλω να πάω στο εξής, ότι δεν ήταν για καμιά φοβερή χοντράδα αυτό που είπε. Ναι, όχι, δεν ήταν. Δηλαδή, επειδή λένε όλοι και άφηκε για την αλλοπαικία και τα λοιπά, της είπε ότι θα σε δώσει το G.I. Jane το 2, δηλαδή λόγω, δεν είναι και κάτι που αφοβερό, δεν είναι και καμία φοβερή προσβολή, ας πούμε, τελικά. Μπορεί να είναι κακόγουστο, μπορεί να είναι κακό χιούμορ, δεν είναι και τίποτα φοβερά προσβλητικό. Ναι, όχι, δεν είναι. Εννοώ, τώρα, ξέρεις, για να το πιάσουμε και λίγο στη βάση του τι είναι αστείο, τι είναι προσβλητικό, τι είναι χυδαίο, τι να σου πω, μπορεί να το βρει κάποιος κακό χιούμορ ενδεχομένως. Ναι. Ή χοντροκομμένο, ή ξέρω εγώ Αμερικανιά, ή αχρίαστο, αλλά δεν ήταν και κάτι τόσο πολύ προσβλητικό. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Που να δικαιολογεί, δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να δικαιολογήσει τώρα το χαστούκι στην πραγματικότητα, για να μπούμε σε αυτή τη λογική. Γιατί μετά θα πούμε σε μια άλλη λογική που λέει ότι αν έχει ωραία σάτυρα και το χιούμορ και μπαίνεις μετά σε μια άλλη κουβέντα, ας πούμε. Όπως είπες, είναι πάρα πολύ άχρηστη κουβέντα αφού μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι. Το τι θα γινόταν αν ο ένας, ναι, ήταν λευκός, δεν έχει σημασία, δεν ήταν. Ναι. Δηλαδή τι συζητάμε ακριβώς. Ούτε γυναίκα ήταν ο ένας, ούτε λευκός ο ένας και μαύρος ο άλλος, ή μαύρος ο ένας και λευκός ο άλλος. Τι βλαμενίας είναι αυτή, ας πούμε. Αν ήταν αυτό, θα γινόταν αυτό. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι πάνω. Οι οποίοι έχουν και το δικό τους, ας πούμε, background. Και επειδή λέει ένας, αν υπάρχει ένα επιχείρημα, το πω ανάποδο τώρα, ναι, να πω και μια κακία, είναι και ηθοποιάρα ο τύπος, τι πιο εύκολο να δώσει μια τέτοια ερμηνεία. Συγγνώμη, αν αναφέρεις τον Will Smith, συγγνώμη, εγώ θα απέχω εδώ πέρα, εγώ δεν τον θεωρώ ηθοποιάρα τον Will Smith. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πρέπει να εξοδευτεί ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, καλός ηθοποιός είναι, μέχρι εκείνη, και εγώ δεν ξέρω αν είναι ηθοποιάρα, προφανώς και εγώ δεν νομίζω ότι είναι ηθοποιάρα, ναι, σιγά, ούτε ούτε το να πάρεις ένα Όσκαρ σε κατάσταση αυτόματα στις ηθοποιάρες. Έτσι, αν κάποιος μπερδεύεται από αυτό,
βρούμε πάρα πολλούς ανθρώπους που πήραν Όσκαρ και δεν είναι ηθοποιάρες. Ναι. Άντρο, είναι καλός ηθοποιός. Αυτό μπορώ να το πούμε. Είναι καλός ηθοποιός. Και είναι ούτε από... καλό, ούτε καλός ηθοποιός, λες. Αδιάφορος. 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 Okay. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Ναι, δεν έχει okay. καμία σημασία όλα αυτά που λέμε. Σε μια βραδιά που είχε πραγματικό ουσιαστικό highlight την κοινή εμφάνιση Κόπολα, Πατσίνο, Ντενίρο στη σκηνή. Να τα λέμε αυτά, γιατί αυτά ήταν ωραία. Ναι. Αυτά ήταν ωραία. Το ουσιαστικό highlight, ας το πούμε, της βραδιάς, όπου είπε δύο λόγια ο Κόπολα, ας πούμε, για τον Ονό. Συν το ότι εμφανίστηκε ο Μίκης σε αυτό το αφιερωματικό βίντεο που συνηθίζουν να κάνουν τη βραδιά των Όσκαρ με τους σπουδαίους ανθρώπους που έχουν πεθάνει, ας πούμε, την τελευταία χρονιά. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι του καθενός. Ότι δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αν θες εσύ να πεις κάτι άλλο, μέχρι εκεί είμαι και δεν πηγαίνω παραπέρα. Δηλαδή, και μια μιλάμε για iconic πράγματα, συγκινητικά και διάφορα τέτοια, να μιλήσουμε για κάτι πραγματικά συγκινητικό πέρα από την. Από το αφιέρωμα αυτό στα 50 χρόνια του Νονού. Νομίζω το πιο συγκινητικό πράγμα του τελευταίου διημέρου, τριημέρου, και είχαμε εικόνα και το είδαμε, είναι η τελευταία συναυλία που έδωσε ο Φιλ Κόλινς το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο, στην O2 Arena, καθισμένο σε καρέκλα πλέον. Εδώ και καιρό, δυστυχώς. Ναι, εδώ και καιρό. Απλώς τώρα είπε ότι είναι η τελευταία του συναυλία, ότι δεν μπορεί πια. Ναι. Δεν μπορεί πια να κάνει καλό. Είναι 71, έχει κάνει χειρουργείο στην πλάτη, έχει κάνει χειρουργείο στον Αφιένα. Είναι, να πούμε, αυτή η συναυλία ήταν τη δόση πριν 2 χρόνια λόγω του COVID είχε ακυρωθεί. Είχαν να παίξουν 14 χρόνια η Genesis μπροστά σε κοινό. Ο Φιλ Κόλινς κουβαλάει την ιστορία αυτή από το 2007, να πούμε, η οποία τον έβγαλε εδώ, δηλαδή από τα 56 του, που σήμερα είναι 71, και ήταν και πάρα πολύ άτυχος, δυστυχώς, πέρα από τους πόνους και το νευρολογικό θέμα που απέκτησε στο χέρι, όμως το έχουμε ξανασυζητήσει, είχε πει ναι. Δεν μπορώ πια ούτε να κρατήσω την μπαγκέτα. Είναι ότι πραγματικά ήταν και πάρα πολύ άτυχος. Και φοβερό πράγμα για ντράμερ, έτσι. Ναι, έχει νευρολογικό πρόβλημα στο χέρι. Τρομερή κατάρα αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος, διότι μετά την εγχείρηση στην πλάτη, όταν ανάρωνε, χρησιμοποιούσε πατερίτσες, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Όταν ανάρωσε την επέμβαση στο πόδι, ξαναέπεσε και έσπασε άλλο μέρος του ίδιου ποδιού. Και όλα αυτά μαζί είναι που τον έχουν φέρει εδώ. Και μετά κάπου έπεσε και σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, τέλος πάντων, νομίζω. Και απόγεινε. Απόγεινε, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι συγκινητικό σε κάθε περίπτωση. Είναι και πολύ αγαπημένη φιγούρα, αρέσει ο Φιλικόλης των παιδικών εφηβικών μας χρόνων. Ναι. Ήταν πάντα μια πολύ συμπαθής φιγούρα, ας πούμε. Ένας τύπος που μοιάζει πάντα ωραίος τύπος. Αυτό. Είτε στα βίντεο κλιπ του, ξέρω εγώ, ακόμα και στην ταινία που είχε παίξει και σε συνεντεύξεις των ελπές, έδειχνε πάντα, ξέρεις, ένας ωραίος τύπος. Ναι. Δεν ξέρουμε τι είναι στην πραγματικότητα, αλλά έβγαζε το προφίλ του ωραίου τύπου. Έτσι είναι. Έτσι είναι και δεν το ξαναδούμε live, δυστυχώς, λόγω της ιστορίας του αυτής. Για να δώσω όμως την πάσα στον εαυτό μου, Κώστα, ναι. Αν είναι ώρα... Δεν θα ξαναδούμε live τον Φιλ Κόλινς. Θα δούμε, θα ακούσουμε μάλλον κάποιον άνθρωπο live εδώ αύριο. Να το πούμε γιατί το έχουμε πει. Να το πούμε γιατί το έχουμε πει από την Παρασκευή. Ότι θα το πούμε τη Δευτέρα και πρέπει να το πούμε. Εντάξει, πρέπει να μας πήρε με την μπάλα σήμερα κτλ. Αλλά πρέπει να το πούμε. Γιατί είναι και μεγάλη μας χαρά, κυρίες και κύριοι. Και ένα έτσι. Συγκινητικό μικρό αφιέρωμα αυτό που θα κάνει αύριο το Fight Club σε ένα πραγματικά μικρό συνεφίλ αριστούργημα σε μια ταινία που γυρίστηκε το 2005 σε εποχή παχιών αγελάδων αλλά με budget μόλις 1.000 ευρώ και είναι όχι απλά cult, μπορεί οι δημιουργοί να τη χαρακτηρίζουν cult, εγώ θα έλεγα σχεδόν κλασική πια.
Και αναφέρομαι στο Τσίου, τον περίφημο Τσίου, που όσοι είστε αυτή τη στιγμή σίγουρα 30 πλάς, εντάξει, την έχετε δει. Από τους μικρότερους τώρα κάποιοι την έχετε δει, κάποιοι δεν την έχετε δει. Και σίγουρα έχω και δύο ανάμεσά σας που δεν ξέρω κάτι. Τσίου, what είστε. Οκ, okay, δεν πειράζει. Λοιπόν, για όλους εσάς και για τους μεν και για τους δε, έχουμε να πούμε ότι αύριο ο Τσίου ο ίδιος, ο Αλέξανδρος Παρίσης δηλαδή, αυτό είναι το όνομά του, θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο και θα μιλήσουμε με αφορμή το γεγονός ότι το καλοκαίρι που μας έχετε, 15 Αύγουστο, γιατί έτσι πρέπει, 15 και 16 Αυγούστου στο παλιό αμαξοστάσιο, θα έχουμε το Τζίου σε θεατρικό, να ακρίβει ένα δρόμενο, όπως λένε οι ίδιοι οι δημιουργοί, με πολλές εκπλήξεις μέσα, θα είναι πολύ ωραία φάση. Οπότε με αφορμή αυτό θα έρθει εδώ ο Αλέξανδρος Παρίσης, ο Τσίου δηλαδή, να μιλήσουμε 17 χρόνια μετά την ταινία, για την ταινία βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και διάφορα άλλα πραγματάκια και για το θεατρικό του καλοκαιριού και για ό,τι άλλο ωραίο έχουμε να πούμε. Λοιπόν, οπότε συντονίζεστε αύριο στις 10 εδώ με το καλό. Εντάξει, γιατί ο Τσίου είναι ένας μικρός μύθος τώρα, όπως και να το κάνουμε. Ο Τσίου είναι ένας μικρός μύθος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα αύριο με το καλό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Κυρίες και κύριοι, αυτό σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα και μετά, βεβαίως, παρέα με τα δικά σας μηνύματα, θα πάμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, μπαίνουμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημέρο και προσπαθεί να έκανα ούτως ή άλλως την κουβέντα την συγκεκριμένη για το αυριανό Grand Prix. Βάζω και το μήνυμα ενός φίλου στη συζήτηση, Κώστα, ο οποίος αναρωτιέται εάν ο Λατίφη θα μπορούσε να βγάλει αλόβητο στην παλιά διαδρομή Αθήνα Πάτρα βράδυ με κίνηση και βροχή. Το Λούνα Πάρκ. Ούτε καν. Εντάξει, δείχνει ήδη ο αδύναμος κρίκος. Όχι ότι δεν έδειχνε και τις προηγούμενες, αλλά υπήρχε και ο Μαζέπιν, ξέρεις, πάντα κάποιος χειρότερος από αυτόν υπήρχε. Πάλι το Μαζέπιν, μωρέ, μνημονεύει στον καημένο. Και κάποιο, ρε παιδί μου, εντάξει. Αμάν, μωρέ, τον έχετε φάει τον άνθρωπο, ας πούμε, έχει πέσει θύμα των συμφερόντων. Κοπριά τον ανεβάζετε, κοπριά τον κάτε, δεν ντρέπεστε καθόλου. Αφού είναι. Σβουνιά που να έχει στο χωριό. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Έλα, ο κύριος Λατίφη τώρα, τρέχει 3 χρόνια, έχει πάρει μια 7η θέση τώρα κατά τύχη, είναι από μεταξύ 14η, 19η και τα παράτηση τώρα. Ο κύριος Λατίφη, θα μπει με τι αμάξια τρέχει. Με αυτά τρέχει, με τι να τρέχει. Εντάξει. Αλλά δείχνει το παιδί ότι δυσκολεύεται, πώς να το πω. Βγάζει μια χολή λόγω της επιδικίας ο αγαπημένος Ολλανδός, ο υπτάμενος Ολλανδός. Καθόλου. Βγάζει μια στενοχώρια. Καθόλου. Καμία στενοχώρια. Ωραία, καθαρή. Εγώ τους χαίρομαι που είναι ψύχρεμοι πάντως. Δηλαδή που μπορεί να γίνονται εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πίστα. Αλλά κατά τα άλλα δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς θα τρέξουμε εδώ πέρα. Δηλαδή δεν πειράζει τώρα. 10 χιλιόμετρα έτσι. 10 χιλιόμετρα. Ναι, επειδή τώρα ρίξανε τέλος πάντων, έγινε μια ανατίναξη τώρα δίπλα. Άξτε, κάτι αντάρτες τώρα, βαλιστική πύραυλη σε δεξαμενές. Έλα, μωρέ! Σιγά τώρα, σαν πως έχουμε και τίποτα έφλεκτα εμείς εδώ πέρα στα πίστα. Δεν πιάνει φωτιά τίποτα εδώ πέρα. Αρέσει, τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, χαιρετίζω την ψυχραιμία τους, μπράβο. Και την ψυχραιμία γενικώς, όπου δεν υπήρχε Χάμιλτον στη διάδα, ήταν και πολύ gentleman μεταξύ τους. Ο Leclerc προς τον Verstappen κυρίως. Εντάξει, δεν ήταν ένα ιδιαίτερα θεαματικό Grand Prix, είναι η αλήθεια, σε γενικές γραμμές. Καλό, μάθαμε το πρώτο τώρα. Ναι. Θέλω να πω, ήταν και το πρώτο, ναι, πιο εντυπωσιακό. Οπότε κάπως είχε ανεβεί ο πύχης των προσδοκιών. Αλλά είχε ένα πολύ ωραίο σχέδιο και εξαιρετικά εκτελεσμένο από τη Red Bull. Δηλαδή, ναι, το ακούγαμε στον ασύρματο. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι θα κάνει και το έκανε. Και μετά δεν τον ξανά. Δεν είχε καμία ελπίδα μετά ο Leclerc να τον περάσει. Εντάξει, τώρα δεν είχε κίτρινες σημαίες. Μετά, αν δεν κάνουμε κουβέντες, ναι, δεν έχει νόημα. Το έκανε καλά ο Verstappen, το έκανε σωστά, κέρδισε. Και μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, πολλοίς κόσμος, τρεις ομάδες, βαθμοί και τα λοιπά, και ανησυχία για το Χάμιλτον, ναι. Ανησυχία. Είπαμε, εντάξει, το έχουν πει ότι για κάποιους αγώνες θα δυσκολευτούμε, ότι δεν είμαστε έτσι. Για πόσους είναι το ερώτημα? Ναι, όχι, θέλω να πω όμως, δεν είναι κάτι που, ξέρεις, μη αναμενόμενο.
Όχι. Για την ίδια την ομάδα, ενώ και το έχει κοινωνήσει και σε όλους. Ναι, δεν είναι κάτι που κρατήσει μυστικό μέσα στα δικά του τα πιτς. Αλήθεια. Οπότε λίγο πολύ είναι κάτι που το περιμένουν και εκείνοι και το περιμένουμε και εμείς. Το θέμα είναι όταν θα στρώσει η κατάσταση και αν θα στρώσει μετά από 3-4-5 αγώνες, πού θα βρίσκεται ο Χάμιλτον. Σωστό. Γιατί στο πρώτο καλά κατάφερε και χώθηκε. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή όλο το πατερντή που είχε στο τέλος και ανέβηκε. Με το δεύτερο όμως είναι κατευθείαν, είναι σχεδόν είναι 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή από την κορυφή. Ήδη στο δεύτερο Grand Prix. Εντάξει, ξέρεις, αυτά μέχρι ένα σημείο μαζεύονται και μετά δεν μαζεύονται πια. Και δεν μαζεύονται, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε να δούμε τι θα κάνει η Φέρα. Εγώ λέω δύο Grand Prix έχει ακόμα. Δηλαδή, αν ξέρεις, μέχρι το τέταρτο υποχρεούται να βελτιωθεί. Ναι. Διότι μετά θα ζωρίσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα βαθμό μπροστά από τη Red Bull στους κατασκευαστές. Αλλά αυτό δεν θα ισχύει πλέον στο επόμενο Grand Prix. Ξέρεις τι, η δική μου απορία που δεν είμαι φυσικά και ειδικός, αλλά έτσι όπως το άκουσα τώρα που το λες, πόσο ρεαλιστικό είναι να βελτιωθεί μια ομάδα μέχρι το 3ο, 4ο, 5ο Grand Prix είναι, όταν δεν κατάφερε να το κάνει αυτό το πράγμα σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών. Είναι ρε, όταν είναι η Mercedes είναι. Από το τέλος, πρόσεξε τώρα, από το τέλος του προηγούμενου μέχρι το ξεκίνημα αυτού, μεσολάβησε ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Ναι. Στο οποίο η ομάδα είναι ανέτοιμη. Πόσο δεν ακούγεται ουτοπικό να περιμένει κανείς ότι μπορεί όλα αυτά που δεν έγιναν όλο αυτό το διάστημα να γίνουν μέσα στο διάστημα τριών Grand Prix. Δεν είναι ανέτοιμη. Το ανέτοιμη είναι μια λέξη που τη λέμε ξέρεις, εύκολα εμείς με τα δικά μας μέτρα. Για να το πω στο βαθμό της κατανόησης που μπορώ να έχω, αν πούμε ότι ανάμεσα σε δύο σεζόν οι μηχανικοί και οι άνθρωποι που κάνουν το γενικό σχεδιασμό έχουν ασχοληθούν με περίπου ας πούμε 500 πράγματα πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή και λόγω των νέων κανονισμών είχαν ασχοληθούν σίγουρα με 500 και είχαν και άλλα 500 να τα διερευνήσουν για να δουν πώς θα τα ερμηνεύσουν παραμένοντας εντός των κανονισμών. Ναι. Η Mercedes λοιπόν, επειδή είχε και ένα ξεχωριστό πρόβλημα με τα φρένα, δεν μπόρεσε να βρει τον χρόνο για να ασχοληθεί με αυτά τα 1000 πράγματα όπως τους πρέπει. Αυτό λέμε, αλλά θα το κάνει. Αν δεν βρήκες το χρόνο να ασχοληθείς από το τέλος του προηγούμενου μέχρι το ξεκίνημα αυτού, θα βρεις το χρόνο ενώ τρέχουν οι αγώνες. Θα ξέρω εγώ, θα υποχρεωθεί να το κάνει. Δεν είναι αισιόδοξο, γι' αυτό το λέω. Ότι δεν είναι αισιόδοξο να μιλήσουμε για άλλη ομάδα, α πούμε για τη Ferrari. Α το πω διαφορετικά, την περσινή και προπέρσινη και δεν ξέρω εγώ ποια Ferrari. Okay. Θα μιλήσουμε για χαμένη περίπτωση. Απλώς επειδή το team της Mercedes έχει δείξει εξαιρετική ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα πάντα, εγώ λέω να περιμένουμε 2-3 Grand Prix ακόμα για να δούμε τι θα κάνουν. Και επειδή απλά έχει και το Χάμιλτον, δηλαδή ξέρεις, ναι, δώσ' του 2 και θα στο κάνει 4 στο. Ναι, απλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μικρές λεπτομέρειες, μιλάμε για σοβαρά προβλήματα. Ναι, σοβαρά προβλήματα, μιλάμε την υστέρηση μισού δευτερολέπτου, ας πούμε, κυρίως 0,7, ας πούμε. Αλλά είναι μια υστέρηση η οποία μπορεί να σε ρίξει από πρώτους κατασκευαστές τέταρτο, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αυτό λέμε. Όταν δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια ψάχνονται βρουν. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν συγκεκριμένα και σοβαρά θέματα. Σωστό. Που ακόμα και αν έχεις το Χάμιλτον στο τιμόνι και αυτό σε βοηθάει σε διάφορους τομείς, δεν είναι απλό να λευθούν. Δεν είναι δηλαδή ότι λες, εντάξει, θα μου το λύσει ο Χάμιλτον. Επίσης να πούμε και ευχαριστώ το φίλο που μας το θυμίζει ότι η ατάκα της μικρής Ολλανδέζας στον ασήμαντο είναι άδικο. Πώς γίνεται να με έφτασε τόσο γρήγορα, πρέπει να είναι η πιο γελία ατάκα που έχει ακουστεί σε ενδοεπικοινωνία Φόρμουλα 1, έτσι. Ναι. Τι ρωτάς ακριβώς, γιατί σε έφτασε γρήγορα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ωραία, είναι τώρα δύο εβδομαδούλες υπομονή και δύο εβδομάδες είναι ικανός χρόνος για να γίνουν δουλίτσες. Για, μακάρι. Λέω εγώ. Μακάρι, γιατί έχουμε ξαναπεί και το έχουμε πει και πολύ παλιότερα ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για ένα πρωτάθλημα από το να είναι τρεις οι ομάδες που μάχονται. Ναι. Δηλαδή, okay, δύο, εντάξει, τουλάχιστον δύο, αλλά αν είναι τρεις ομάδες ανταγωνιστικές, αυτό εγγυάται ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Βέβαια. Και το θέλουμε. Ναι. Το θέλουμε. Θα το θέλαμε πολύ στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως επίσης ένα τελευταίο λέω γρήγορο και πάμε αμέσως στα μηνύματα, επειδή έχουμε και τα μπαράζ αύριο. Όλο βρίσκονται άνθρωποι μπροστά από τον Ρονάλντο, δεν ξέρω αν τα διαβάζεις. Όλο του βρίσκονται κάτι τίποτα, όλο του περνάει και μετά όλοι του βρίσκονται κάτι άλλο μπροστά. Στις συμμετοχές λες τώρα. Ναι, ρε εσύ. Ναι, όχι στα γκολ, τα καβατώσαμε. Τελειώσαμε με τα γκολ. Ναι. Συμμετοχές τώρα. Εντάξει, κάτι απίθανο είναι βέβαια που είναι μπροστά. Ναι, ρε εσύ, ο Σοχ Τσινάν τώρα από τη Μαλαισία που έχει λέει 219, αλλά η FIFA του μετράει 195. Ναι. Όπα ρε, πελέ. Ναι.
Και εσύ? Βάλαμε μερικές τώρα πάνω στο Τσακυρκέφι, βάλαμε μερικές συμμετοχές ακόμα. Σιγά τώρα, εντάξει. Όμως πέρα από αυτόν, νομίζω ότι ο σημαντικός είναι ο άλλος. Είναι ο δεύτερος. Ναι. Ο Αλ Μουτάουα, επιθετικός 37 ετών επίσης, ο Μπάντερ Αλ Μουτάουα, ο οποίος είναι σιρούλα του και γι' αυτό το αξίζει σεβασμός. Ναι. Είναι σιρούλα του και έχει 191 συμμετοχές την ώρα που ο Κριστιάνο έχει 185. Ναι. Να του δώσουμε ένα σέβασμα, γιατί είναι η ίδια ηλικία, ρε εσύ. Εντάξει, θα μου πεις, δεν συγκρίνω τώρα σε τι πρωταθλήματα έχει παίξει ο καθένας και τι έχει κάνει και πόσο παστελαδόρ είναι ο ένας και ο άλλος, αλλά ότι, να και αυτό του λέει η περδικούλα του, να ακούσει και αυτός μια κουβέντα. Να την ακούσει. Να ακούσει και αυτός το όνομά του. Να την ακούσει. Να είναι καλά το παιδί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για πάμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι μας λέτε. Λοιπόν, κάνα δύο πράγματα έτσι που βλέπω που έχετε στείλει για την κουβέντα που κάναμε στο ξεκίνημα, που λέει ένας φίλος, απλά εκεί πάει κάποιος με τη δική του βούληση, το αστείο ήταν χυδαίο για πρόβλημα υγείας και εμφάνιση, μια γυναίκα που είναι σύζυγος και όχι στάρ έως τραυματικό. Καταρχάς η Τζέντα είναι ηθοποιός, δεν πήγε εκεί με την ιδιότητα της σύζυγου του Will Smith. Είναι ηθοποιός. Άρα δεν έχει πάει και ο σύζυγος. Είναι και αυτή, προφανώς δεν είναι στάρ του βεληνικού του Will Smith, αλλά είναι ηθοποιός και εκείνη. Πρώτον. Δεύτερον, όλα αυτά που λέμε τώρα για χυδαία αστεία κτλ. Να τα θυμόμαστε την άλλη φορά που θα δούμε και θα σχολιάσουμε, όχι εμείς συγκεκριμένα ή εσύ γενικότερα, μια ωραία γυναίκα ή μια γυναίκα με κοντό φόρεμα ή μια γυναίκα με μεγάλο στήθος ή οτιδήποτε. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά, έτσι. Ενώ αφού θέλουμε να είμαστε κορεκτήλα 100% να τα θυμόμαστε παντού και πάντα. Ναι. Μην τα θυμόμαστε όταν συμβαίνει κάτι ατυχές ή κάτι που μας σοκάρει. Να τα θυμόμαστε γενικότερα, ότι να προσέχουμε, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα, ή να προσέχετε εσείς που έχετε, εν πάση περιπτώσει, τέτοια κορεκτήλα μέσα σας, να είμαστε από εδώ και πέρα πολύ προσεκτικοί όλοι σε ό,τι λέμε και σε ό,τι συζητάμε δημοσίως. Λέει κάποιος, έφτιαξε ένα σάντουιτς με σολομό και αβοκάντο για να πάρω αύριο στη δουλειά. Το κοίταξα λίγη ώρα, η ζωή είναι σύντομη, το έφαγα. Μάλιστα. Επίσης, επειδή διαβάζω αρκετά σήμερα και για την σεξουαλική ζωή του ζεύγους και το αν η σύζυγος έχει εραστές ή οτιδήποτε άλλο, φαντάζομαι δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό. Δηλαδή εδώ δεν ενδιαφέρει το σύζυγό της. Οπότε επίσης να μην το χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα όλο αυτό το πράγμα. Ανάξιο αναφοράς. Ναι, το λέω γενικά, το τι κάνουν στη ζωή τους και το πώς έχουν αποφασίσει να ζουν και αν έχουν αποδεχθεί να έχουν μια κάποιο είδους ελεύθερη σχέση και αν έχουν αποδεχθεί ο ένας να έχει τους συντρόφους που επιθυμεί ή οτιδήποτε άλλο, επίσης δεν πέφτει λόγο σε κανένα. Αν ο κωμικός Chris Rock είναι ο Αμερικανός Χριστόφορος Ζαραλίκος, τότε είναι ο Will Smith η Αμερικανίδα σας στα μάτια. Γιατί οι παλιλάρες της Αθήνης περνάτε στον ντούκου της Φαλιάρα του Αργύρη Σαλιαρέλη στον Εικονολήπτη το 90, λέει ο Edgar Allan Κάμελτον με μια σοβαρή ιστορική αναφορά. Ναι, είναι. Είναι σοβαρή και ήταν και γεμάτη η Σφαλιάρα του Αργύρη, πρέπει να πούμε. Ναι. Για όσο δεν έχει δει, υπάρχει και βίντεο, μπορείτε να το... είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Ο γείτονάς μου σήμερα είχε βάλει τέρμα γερμανική ραπ. Με τιμά που για αντεπίθεση έβαλα τέρμα κονσέρβα εκπομπή σας και Knowledge, λέει η προγούλη Χένες. Καλά, καλά. Τι έγινε, δεν μας είπες. Ναι. Ποιος κέρδισε αυτό το μπιφ. Ναι. Κάποιος λέει, πιστεύω ότι είναι fake μόνο και μόνο για την αντίδραση του Rock. Ήταν πολύ light η αντίδρασή του. Ναι. Θυμάμαι όταν ο Βέγκος έφαγε σφαλιάρα κανονική από Χατζηχρίστου, ήθελε να του ορμήξει. Και αναφέρω Βέγκο και Χατζηχρίστου, διότι και οι δύο είναι ηθοποιοί που πέρασαν πολύ δυσκολότερα χρόνια και θα μπορούσαν ίσως να αντέξουν κανονική σφαλιάρα χωρίς να αντιδράσουν. Μάλιστα. Μα εντάξει, πέρα από ότι είναι γνωστή η ιστορία, ότι η σφαλιάρα που φάγε ο Βέγκος δεν την περίμενε. Ναι. Δεν περίμενε δηλαδή να πέσει τέτοια μπάτσα. Αν προσέξει κανείς την ταινία, τον Λία του 16ου, την ώρα που του σκάει το πρώτο χαστούκι, ο Βέγκος γυρίζει τις αποκαλεμένα να αντιδράσει. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι κρατιέται για να μην του ρίξει εκείνος. Φαίνεται δηλαδή να είναι εκπληκτός από τα μάτια του. Δεν ήταν θέμα υποκριτικής ερμηνείας, είναι ότι το συνέλαβε εξαπίνηση και ήταν έτοιμος να τη σκάσει και εκείνος. Και αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, τσακωθήκαν έκτοτε και δεν ξαναμίλησαν και ποτέ. Κάτι θυμάμαι, ναι.
Και νομίζω ότι ο Βέγκος δεν πήγε ούτε στην κηδεία του Χατζηχρήστου μετά από αυτό. Δεν ήταν, δηλαδή, τον είχε πειράξει, ναι. Τον είχε πειράξει πάρα πολύ, ναι, όλο αυτό το πράγμα που έγινε, γιατί ακριβώς δεν το είχαν πει για να υπάρχει μια φυσικότητα στην αντίδρασή του. Και το θεώρησε πολύ, πολύ άδικο, ας πούμε, να τους κάσει τέτοια σφαλιάρα στη διάρκεια του γυρίσματος. Θα μπορούσαμε να πούμε, να ρωτιέται ο Καφού Φάιτερς, ότι ο Chris Rock είναι ο Τσαλταμπάς της Αμερικής. Και αν ναι, μήπως αυτό αλλάζει την άποψη του κυρίου Κώστα για τον φούσκο του Will Smith. Όχι, παιδιά, όχι στη βία. Μεγάλη αλήθεια, όταν ξυπνάμε, υπάρχει μια κατάσταση στην οποία είμαστε πολύ ξύπνοι για να ξανακοιμηθούμε, αλλά και πολύ νισταγμένοι για να σηκωθούμε. Ναι, λέω εγώ. Ο Verstappen είναι σαν τον έτο της παρέας, της δουλειάς ή παλιότερα του σχολείου, κολεγίου κλπ. Που έχει αντιπαθητικό χαρακτήρα, αλλά δύσκολα παραδεχόσουν ότι δεν έμπαινες. Η στέρηση μισό σεκόντ δεν είναι. Βγάζουν πανό στο Πορτογκίζ, Φερνάντο Σάντος μήνε. Ή Κάπτενς Άρμαντ Χέντερσον του χρόνου βάλε πλήνε. Ή ο Δημήτρης Πόρν. Ναι, το διάβασα το μήνυμα εσύ που λες με παρεξήγηση και τα λοιπά, δεν έχει να κάνει με χαρακτήρα και απλά λες, ναι, το διάβασα, οπότε, οκ. Σοβαρή ερώτηση. Η Williams για το αμάξι του Λατίφη κάνει μεικτή ασφάλεια. Κάποιος θυμάται μια μεγάλη ατάκα από Τσίου, το θα του βάλω τα ηγέτα στον κόλο Πέτρα Πέτρα, πριν που τη λέμε έτσι, αλλά έτσι την είπε ο Ρίκος Λίτσης. Mm-hmm. Ναι, ευχαριστούμε. Θα συζητήσουμε αύριο αυτά. Ο Φούγκιτ Χαράμπος Τενές λέει: όποιος είδε το Drive to Survive θα θυμάται το highlight του Μαζέπιν πέρσι. Ήταν ένα Grand Prix στο οποίο κατάφερε να μην βγει τελευταίος επειδή άλλαξε κατά τύχη λάστιχα τη σωστή στιγμή. Mm-hmm. Ρε παιδιά, δεν είναι άδικο που ο Κίμι έτρεχε 2 χρόνια με το καρούλι της Ferrari στην Αλφα Ρωμαίο και τώρα που κυλάει να μην είναι εκεί, παπάδες θα κάνει στη θέση του Μπότας. Αλήθεια λέω εγώ είναι αυτό. Τι να πεις. Εγώ λέω την αλήθεια αυτό. Θα βλέπατε το Φίλιππο τον Ιντζάκη στο πάγκο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Μόλις απολυθήκαμε από την Πρέσια. Ναι, με. Γιατί όχι. Γερμανική ραπ νικέται μόνο με Ντουχάστ, βλέπω. Νομίζω ότι αυτό που έκανε η Φίλη ήταν πιο μουλοχτό. Κονσέρβα εκπομπή μας και Πίτερ Νάλιτς. Συγγνώμη, το διάβασα αυτό, ότι είναι σαν τον Νέτο της παρέας. Ναι, για να μην σου κάνω. Καλά το, ναι, όχι, ναι. Όχι, είδες ότι ήμουν λίγο προσεκτικός εδώ. Ναι. Ήμουν λίγο προσεκτικός. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλη αλήθεια πως είχε εξαφανιστεί ο Ικάρντι και πως ο Ντεστ είναι ηθοποιός. Εντάξει παιδιά, ο Ικάρντι έχει τα προσωπικά του βάσανα εδώ και κάποιους μήνες. Ας έχουμε λίγο, ας πούμε, κατανόηση για έναν άνθρωπο του οποίου ο γάμος πέρασε τέτοιες δυσκολίες. Μην είμαστε γαϊδούρια. Χρήστος λέει: έχω δει όνειρο να μπαίνω στο κοτέτσι του σπιτιού μου, μέσα στο οποίο υπήρχε μια τεράστια γαλοπούλα με ανθρώπινα χέρια και γάντια του μπόξ. Με πήρε στο κυνήγι και αρχίσαμε να παλεύουμε. Ευτυχώς ξύπνησα και δεν πρόλαβα να τις φάω. Ο TR Cousin TR Jacket λέει: μήπως θα έπρεπε να πάρει και λίγο credit ο έρημος ο Μπότας που άκουγε τα πάνδυνα και στα 2 πρώτα Grand Prix τον έχει πακτώσει το Ράσελ κανονικά και με τον νόμο. Τον έχει πακτώσει το Ράσελ ο Μπότας. Εντάξει. Όχι, δεν θα λέω τον έχει πακτώσει. Έχει πάει πολύ καλά. Ο Στόικα λέει: παίρνοντας αφορμή από μήνυμα ακροατή προκαιρού για τα middle names που θα στέριαζαν, θα μπορούσατε να λέγεστε Γιάννης τι ωραία Τσαούσης και Κώστας εντάξει Βαϊμάκης. Τώρα που λέμε για το Στόικα, έχω μάθει ότι ο φίλος μου ο Κώστας έχει πελατιάσει στο μπασκετάκι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Το αναφέρω αυτό το πράγμα. Όπα. Έχω μάθει ότι σε έχει πελατιάσει. Έπα το πεις τώρα αυτό. Φυσικά και πρέπει να το πω, γιατί φυσικά και δεν τον έχει πελατιάσει, αλλά πώς θα ξεκινήσουμε μια ωραία μανούρα. Α, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, λέω λίγο τώρα την προσοχή σας. Σε ένα mail ο φίλος το στέλνει μια ιστορία, δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του, προχωράμε. Ναι. Η ιστορία μου αφορά κυρίως την απόφασή μου να μείνω εργένης, αφού μου αρέσει να μένω μόνος και όσες φορές δοκίμασα να συγκατοικήσω με σύντροφο παρά τις καλές προθέσεις, πάντα καθημερινότητα αποδεικνύονταν να ξεπέρασε το πρόβλημα. Έχω κεράσει την πρώτη εύκολη που βρήκα, ενώ συγκατοικούσα με 9 ρινέτο.
Δεν μου πάει ρουτίνα και το είχα αποδεχτεί. Αυτό είναι το προηγούμενο mail μου. Ότι σκοπός του καθενός δεν είναι να κάνει οικογένεια και απογόνους, αλλά να ζήσει χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως εκείνος θέλει. Το ψιλοθυμόμαστε. Ναι. Πάμε στο update τώρα. Η δουλειά μου είναι ότι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Όπως πολλοί ποδοσφαιριστές λένε με ειλικρίνεια ότι είναι τυχεροί που κάνουν ό,τι αγαπάνε και πληρώνονται. Επίσης είναι πολύ αποδοτικοί. Απολαβές διευθυντή κρατικού οργανισμού επί Πασόκ και παραπάνω. Θέλω να πω πως έχω τη δυνατότητα να νοικιάσω ένα όμορφο και πολύ άνετο σπίτι με ό,τι θέλω να έχει μέσα, να τρώω κάθε μέρα ότι μου αρέσει και να διασκεδάζω χωρίς να ανησυχώ. Δεν νιώθω τύψεις που τα γράφω αυτά γιατί έχω κάνει και φτωχό στη ζωή μου. Μετρούσα τα ψηλά για να δω αν θα αγοράσω μακαρόνια ρύζι στο σούπερ μάρκετ και έκανα δουλειές τίμιες μεν, αλλά πολύ κατώτερες των δυνατοτήτων μου γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Με αξιοπρέπεια αντιμετώπισα τα δύσκολα και σεμνά βιώνω το σήμερα. Όμως η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε λοιπόν. Στην γειτονιά μου έχω παρατηρήσει ναι το επτάρο οκτάρι με στυλ και αέρα δεκαριού. Πώς μερικοί άνθρωποι χωρίς να κάνουν τίποτα έχουν άστρο, έτσι κι αυτοί. Μετά από αρκετές φορές που συναντηθήκαμε και είδα πως με κοιτάζει διακριτικά, την είδα να παρκάρει το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ. Εννοείται πως βοηθάει το αυτοκίνητό της είναι Lamborghini και τραβάει τα βλέμματα, αλλά πραγματικά αυτή τη φορά σκάλωσα. Από τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα και τα πόδια της άρχισαν να βγαίνουν, μέχρι να βγει ολόκληρη έξω, μου φάνηκε ότι πέρασαν 10 λεπτά. Φορούσε μια κοντή φουστίτσα και τα πόδια της έβγαιναν σε αργή κίνηση στο μυαλό μου. Βγήκε και ήρθε προς το μέρος μου. Μου είπε κάτι τελείως άκερο και ήταν φανερό ότι ήθελα απλά να πιάσει κουβέντα. Εγώ ντράπηκα τόσο πολύ γιατί κατάλαβα πόσο ηλίθιο βλέμμα είχα όλη την προηγούμενη ώρα και της είπα κάτι στα γρήγορα και γύρισα να φύγω. Όλη νύχτα μέτρωγε που έφυγα σαν βλάκας. Δεν μου κόλλαγε ύπνο, σκέφτηκα να της μιλήσω, αλλά μετά μου μπήκε η ιδέα ότι τόσο όμορφη γυναίκα με τέτοιο αυτοκίνητο κάποιο μεγαλοκαρχαρία θα τα τρώει. Αποκλείται να μην είναι παντρεμένη. Να της αφήσω ένα σημείωμα. Αν το βρει ο άντρας και το κάνει θέμα, τελικά μετά από όλα αυτά το αποφάσισα, κατέβηκα στο πάρκινγκ και κόλλησα στο τζάμι της ένα χαρτάκι με το κινητό μου. Ρώτησα το φύλακα στο πάρκινγκ την επόμενη μέρα και μου είπε πως όταν είδε το σημείο μου άρχισε να χορεύει μόνη της. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες είμαστε μαζί περίπου 9 μήνες τώρα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μου είπε είναι ότι θέλει το χώρο και το χρόνο της. Να κάνει πράγματα που της αρέσουν και όχι απαραίτητα μαζί μου. Αυτό δηλαδή που θέλω κι εγώ. Σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερα να κρατήσουμε και τα δύο σπίτια μας ώστε να έχουμε το χώρο μας όποτε θέλουμε. Άρα είναι πιο εύκολο να σου βγάζουμε και αρκετά λεφτά. Αυτή βγάζει 10 φορές τα δικά μου, χωρίς υπερβολή. Άρα είναι ακόμα πιο εύκολο να κάνουμε διάφορα πράγματα χωρίς να σκεφτόμαστε το κόστος. Είναι όλα τόσο τέλεια που αναρωτιέμαι αν με έχει επηρεάσει το οικονομικό. Δεν είμαι τέτοιος τύπος, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Θα είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό αν έβγαινα από φιατάκι. Είμαι 45. Εκείνη 34, πολύ καλή, όμορφη, έξυπνη και απίστευτα σεμνή. Τα λεφτά τα έχει κάνει δουλεύοντας και όντας τυχερή να κάνει επένδυση σε κινητή τηλεφωνία πριν την έναρξη χρήση των κινητών. Μετά επένδυση σε ακίνητα, εστιατόρια, καφέ, μόδα και όλες τις ώρες δραστηριότητες της αποδείχθηκε ικανή και τυχερή. Αυτή δείχνει ότι ήθελε έναν άντρα σαν εμένα, να μην την πρίζει, να κάνει τη δική του ζωή και να μην κρεμαστεί πάνω της. Εγώ πάλι ήθελα το ίδιο τόσο πολύ που είχα απογοητευτεί ότι υπάρχει τέτοια γυναίκα που να με αφήνει ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω. Αν εξαιρέσουμε τον κανόνα ότι δεν φλερτάρουμε με άλλους άντρες ή γυναίκες, είμαστε ελεύθεροι να ζούμε όπως πριν. Καμία σύμβαση, καμία υποχρέωση. Γράφω και προσπαθώ να δώσω απαντήσεις μόνος μου, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνω αυτό. Μια εύκολη απάντηση είναι: και τι σε νοιάζει, αφού περνάς καλά, απόλαυσε το. Απλά με τρώει για να ξέρω τι είμαι μέσα μου. Τώρα που δεν ζούμε 24 ώρες το 24ωρο μαζί, συχνά μου λείπει. Κάτι που δεν το είχα ποτέ σε όσες σχέσεις είχα κάνει. Λες να κρατήσει? Εγώ βλέπω ότι κάθεσαι και τρώγεσαι χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι, αυτό. Δηλαδή είναι όλα τόσο καλά που τρομάζεις που είναι όλα τόσο καλά και σε φοβίζει αυτό το πράγμα. Και λες, μα πώς γίνεται ρε διάολο να είναι όλα τόσο καλά? Κάτι στραβό θα υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι στραβό. Εγώ βλέπω μια πολύ αρμονική κατάσταση. Και ναι, θα σε εντυπωσίαζε και αν έβγαινε από φιατάκι, προφανώς είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, δημιούργησε πολύ μεγάλη έκπληξη ότι την είδες να βγαίνει από ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχετε βρει μια πολύ καλή ισορροπία. Μη σκαλίζεις να βρεις πρόβλημα με το ζόρι. Έτσι νομίζω εγώ. Και θέλω να διαβάσω και το μήνυμα σου που λέει ποιος μύθος του εσώπου είναι αυτός, θέλω να το βρω να το διαβάσω στο δράκο μου. Φίλε στη γερμανική ραπ, να απαντήσει με γαλλική ραπ, λέει κάποιος. Άλλος λέει γερμανική ραπ νικέται εύκολα από βιετναμέζικη τραπ. Επίσης θέλω οπωσδήποτε παρότι είναι 12 και 1 να διαβάσουμε το μήνυμα. Κύριε Κώστα, σας ποθώ όπως ο Λατίφη τον τοίχο της πίστας. Κόλμη. Τίμο Κοκ, το γερμανικό υπερμεγέθες Ρίγχος. Μάλιστα. Ναι. Και είδε σειρά σας να μας αναφέρει. Σφυρίζει λήξη σειρά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου. Χάρη Χριστόγλου ήτανε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο. Τσίου. Πες μια πάλι καλή. Αύριο τσίου εδώ, Αλέξανδρος Παρίσης. Τσίου εδώ, ζωντανά στο στούντιο. Δύο ώρες. Θα περάσουμε τέλεια. Πολύ ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Καλή αυριανή.